Έχει αλλάξει αυτό που λέμε τα δεδομένα στην κατασκευή mod. Περνάω στα συμπεράσματα. Και πριν από αυτά, καλύτερα να πω τα υπέρ και τα κατά. Αρχίζω πρώτα με τα κατά. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα για παρουσίαση έχω Tesla Nano 120 W με έλεγχο θερμοκρασίας από την Tesla Sigs. Είναι ένα ιδιαίτερο ασυνήθιστο, μπορώ να πω, μοντάκι με 2.18650 μπαταρίες με έλεγχο θερμοκρασίας, όπως σας είπα, και εξ ολοκλήρου έχει ανάγλυφα επάνω στο σώμα του, που αυτό το κάνει ένα steampunk μοντάκι που δεν το κρύβω, έχει αναταράξει λίγο τα νερά εκεί έξω στις κατασκευές των mod, όσα έχουμε δει μέχρι τώρα βέβαια. Καλύτερα όμως να δούμε πώς μας έρχεται η συσκευασία και επανέρχομαι να σας πω και αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και αν μου άρεσε ή όχι. Όλα αυτά όμως σε λίγο. Και αφού είδαμε τη συσκευασία του Tesla Nano 120 W από Tesla Sigs, περνάμε τώρα να δούμε και λίγο τα χαρακτηριστικά του. Το σώμα του Tesla Nano είναι από Zinc Alloy και με 510 πόλο μελατήριο αυτορυθμιζόμενο που κάθονται πρόσωπο όλοι οι ατμοποιητές που δοκίμασα και χωρίς να εξέχει κανένας τουλάχιστον από τους 24ηδες. Και βέβαια με ελάχιστο δότη 25 mm. Το σώμα του είναι εξ ολοκλήρου με σκαλίσματα από steampunk σχέδια με τροχούς, γρανάζια και αστέρια και του δίνουν μια πολύ φουτουριστική Mad Max εκδοχή, που αυτή θεωρώ είναι και το πρώτο κριτήριο για να θέλεις να το αγοράσεις. Στα πλάγια και λίγο πιο επάνω έχουμε το Fire κουμπί που το είχαμε βέβαια ξαναδεί και στο παλιό το Tesla και είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που το κάνει να δείχνει πολύ πιο όμορφο και μάλιστα αυτό το Fire να βρίσκεται εκεί ακριβώς που χρειάζεται για να το πατάς εύκολα και με άνεση. Ενώ στην πλαϊνή πλευρά του mod βρίσκουμε το κουμπί on-off που κάνει ακριβώς αυτό που λέει, κλείνει και ανοίγει τη συσκευή. Και ακριβώς από κάτω έχουμε την οθόνη που θυμίζει λίγο οθόνη γυχή και απόλυτα ταιριαστεί με το γενικό σύνολο του mod. Και τέλος, κάτω από αυτήν τα κουμπιά up και down. Και τέλος στο κάτω μέρος έχουμε το καπάκι με σύρτη για τις μπαταρίες καθώς επίσης και τις τρύπες διαφυγής αερίων. Όμως τα χαρακτηριστικά του Tesla Nano δεν τελειώνουν εδώ. Θέλουμε επίσης να δούμε και λίγο τις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω αυτές δεν θα σας προβληματίσουν. Το μόνο που πρέπει να ξέρετε και να μάθετε απ' έξω είναι να κάνετε 3 κλικ συνέχεια. Δηλαδή τι εννοώ, με 3 κλικ παίρνουμε πάντα στις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε και πάνε βέβαια με το up και down στο σημείο που θέλουμε και με το fire. Το δεχόμαστε και το επιλέγουμε για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Αλλά καλύτερα είναι να το δούμε πάλι αυτό από κοντά. Με το έξτρα κουμπί ενεργοποιούμε το mod και ανάβει οθόνη όπου βλέπουμε. Επάνω αριστερά τα ohm της αντίστασης, κάτω από εκεί τα volts και τέλος το preheat. Τι σέρμα έχουμε βάλει και δεξιά βλέπουμε τα watts. Κάτω από εκεί τη στάθμη της μπαταρίας, ενώ δίπλα της το επί της 100 ποσοστό που έχει σε ρεύμα. Και σε τι μνήμη έχουμε βάλει εμείς να δουλεύει το mod αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα πριν, με 3 κλικς γίνονται τα πάντα σε αυτό το mod. Δηλαδή, 3 κλικς, επιλέγετε, τονίζετε κάποια ρύθμιση, την αλλάζουμε. Πάμε παρακάτω, με το up και down. Τα σύρματα που μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτό το mod είναι κάνθαλ, ατσάλι, νικέλιο, τιτάνιο και τέλος, αν ξέρουμε τον αριθμό της CR ενός σύρματος, μπορούμε να δουλέψουμε και με αυτό. Το preheat που μπορείς να βάλεις στο Tesla Nano είναι το soft, το hard, το normal ή μπορείς να βάλεις το user και να το κάνεις με τα δικά σου ατμιστικά γούστα. Όταν πατήσουμε 3 κλικ και επιλέγουμε τη στάθμη της μπαταρίας, τότε βλέπουμε και τη βερσιόν της πλακέτας που έχει αυτό το mod. Και τέλος, μια τελευταία ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το fire και το down κουμπί, τότε μπορούμε να κλειδώσουμε τα κουμπιά για να μην μπορούν κατά λάθος να πατηθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις. Και αφού είδαμε τα χαρακτηριστικά του Tesla Nano 120 W με έλεγχο θερμοκρασίας, ήρθε η ώρα να σας πω και τα δικά μου συμπεράσματα. Πριν προχωρήσω όμως αυτά τα συμπεράσματα, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι είναι πανέμορφο. Πολύ όμορφο, δεν ξέρω τι να πω. Έχει αλλάξει αυτό που λέμε τα δεδομένα στην κατασκευή mod. Έχει δώσει τη διαφορά. Είναι διαφορετικό, είναι ιδιαίτερο, είναι πρωτότυπο. Οπότε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο κάποιοι θα θέλουν να το αγοράσουν. Κλείνει η παρένθεση. Περνάω στα συμπεράσματα. Και πριν από αυτά,
Καλύτερα να πω τα υπέρ και τα κατά. Αρχίζω πρώτα με τα κατά. Το πρώτο, αν δεν έχετε μπαταρίες μέσα στο Tesla, ίσως θα ανοίγει και θα κλείνει το καπάκι κάπως παράξενο. Δεν είναι βέβαια πρόβλημα, αλλά θέλω να το πω γιατί κάποιοι ίσως το βρουν σαν πρόβλημα. Το δεύτερο, δεν έχει USB θύρα, δεν μπορείς να το φορτίσεις, που δεν με πειράζει εμένα να θες να το φορτίσεις, αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις και αναβαθμίσεις, οπότε έτσι θα μείνει όσο το χρησιμοποιείς. Αυτά ουσιαστικά ήταν τα κατά που του βρήκα, δεν βρήκα κάτι άλλο. Αν θέλετε να σας πω και για το βάρος του, αυτό το ξέρετε έτσι χαιρός όταν θέλετε να το αγοράσετε. Έχει κάποιο βάρος, αρκετό. Όμως είναι κάτι που θα το δείτε έτσι και αλλιώς από την αρχή. Δεν θα σας το κρύψει, θα το δείτε από την αρχή και θα αποφασίσετε αν σας αρέσει να το αγοράσετε λόγω του βάρους ή όχι. Και το μέγεθος του, αν θέλετε, είναι αρκετά πιο μεγάλο από κάποιο άλλο, αλλά είναι αυτό, έχει αυτό το στυλ. Πάμε όμως να σας πω και τα υπέρ του. Η κατασκευή του, παιδιά, είναι φοβερή και πρωτότυπη, που έτσι αλλιώς το έχουμε ξαναπεί. Καπάκι μου αρέσει, παρόλο που στην αρχή σας είπα ότι ανοιγοκλίνει λόγω έτσι, άμα είναι χωρίς μπαταρίες, αλλά με μπαταρίες δεν κουνιέται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα, δεν κροταλίζει τίποτα και είναι πολύ όμορφο και σαν κατασκευή. Κάθονται όλοι οι ατμοποιητές που έβαλα τουλάχιστον απάνω, flat στην πλατφόρμα, δεν εξέχει κανένας, δεν εξέχει, ενώ να είναι λίγο πιο υπερυψωμένος από την πλατφόρμα. Άμα όμως είναι 25, λίγο θα εξέχει στα πλάγια, αλλά αυτό το ξέρετε γιατί έχουμε μικρή πλατφόρμα από πάνω, όχι τόσο μικρή. Ο 25 για μένα είναι το maximum που μπορείτε να βάλετε, χωρίς να φαίνεται καθόλου σχεδόν. Θα σας δείξω βέβαια, σας δείχνω ήδη άλλωστε, πώς φαίνεται ένας 25 και πώς φαίνεται ένας 24. Ο 24 βέβαια είναι αυτός που είναι και το απόλυτο. Μετά, είναι η κατασκευή ουσιαστικά της πλακέτας. Το δοκίμασα με έλεγχο θερμοκρασίας και είχε πολύ καλά αποτελέσματα στο μαμβάκι του, δεν μου έφερε καμένο, ιδιαίτερα με το ατσάλι τρομερή η όλη του λειτουργία, και αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί είχα δει στο παρελθόν το παλιό και το είχα χρησιμοποιήσει, το είχα κάνει και παρουσίαση νομίζω αν θυμάμαι καλά, και είχαμε διάφορα προβληματάκια στο θέμα της πλακέτας. Τώρα αυτά έχουν λυθεί, ίσα ίσα που έχουν ανανεωθεί και θα αρέσουν. Και το κουμπάκι που είχε κάποια χρονοκαθυστέρηση, μπορώ να πω, στο παλιό το Tesla. Σε αυτό καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Πατάς, αμέσως ατμίζεις. Δεν έχεις κανένα θέμα. Τι άλλο να πω γι' αυτό. Το κουμπί του που είναι σε αυτό το σημείο είναι ένα top για μένα. Μου άρεσε και για το παλιό που το είχα και μόνο για αυτό το λόγο, παρόλο που είχε τη χρονοκαθυστέρηση, μόνο για αυτό το λόγο, επειδή ήταν εκεί το κουμπί, το χρησιμοποιούσα και μου άρεσε. Παιδιά, αυτά έχει πάρα πολλά καλά. Και το μόνο αρνητικό ακόμα που θεωρώ ότι πρέπει να το πω είναι ότι αργήσει σαν να μετρήσει, δηλαδή να πάει ας πούμε από τα 20 στα 50 ή στα 60. Λίγο αργεί εκεί πέρα το μενού. Δεν νομίζω όμως να δημιουργεί τόσο έντονο πρόβλημα, αλλά κάποιοι που συνέχεια όλη την ώρα το αλλάζουν, ίσως αυτό το βρουν λίγο σπαστικό. Κάποιοι άλλοι είχαν πει ότι τα 3 κλικ και να πηγαίνεις εκεί είναι λίγο ζόρι και αυτό, δηλαδή νευριάζει. Όχι παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η όλη αυτή η φιλοσοφία στο να πατάς 3 κλικς και να πηγαίνεις κάπου και να το αλλάζεις. Όχι, εμένα μου άρεσε εμένα. Και βέβαια το κουμπί αυτό το on-off που δεν έχεις τώρα 5 κλικς να το κλείσεις, κλείνεις αμέσως, μπαπ, κλείνεις, το κλείνεις το μοντάκι σου ή όταν θες να το ανοίξεις το πατάς και ανοίγει. Όχι, γενικά η κατασκευή του είναι πάρα πολύ προσεγμένη και ιδιαίτερη. Όπως είπα μάλιστα και πολλές φορές ακόμα στη διάρκεια της παρουσίασης. Έχω επαναληφθεί πολλές φορές στο θέμα το εξωτερικό. Δεν ξέρω, όσο το κοιτάω με αυτά τα γρανάζια, το steampunk αυτό ύφος, Mad Max κατάσταση, ειλικρινά μου θυμίζει πολύ Mad Max, δεν ξέρω, το έχω αγαπήσει και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ σε πολύ ωραίες και ευχάριστες εξορμήσεις μου, μόνο και μόνο για να το δείχνω με καμάρι. Το αγόρασα από τη GearBest και δεν μετάνιωσα και για το χρώμα, για το λόγο ότι το χρώμα αυτό είναι ιδανικό για οποιοδήποτε ατμοποιητή απάνω. Αυτά είχα να πω για το Tesla Nano 120W από Tesla Six. Πιστεύω ότι αν το δείτε
το δοκιμάσετε, το πιάσετε στα χέρια σας, να δείτε λίγο και το βάρος, αν σας κάνει ή όχι, και αποφασίστε. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Μέχρι τότε, Tesla Nano, Steampunk. Πολύ ωραίο. Γεια σας.